καρατήρι αυτή την άνοιξη. Απόψε θα κλάψουμε κυπριακά. Θα κλάψουμε διότι... Μα φαίνεται και κλαίτε. Χοροδία σας θέλω όλους. Που έλεγε και εσύ πεθέρα. Έτσι. Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί. Μαζί. Τα φράγκα θα στα πάρει η Μέρκελ η κακή. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονάχα διπλά. Τα μονόλια, πεντόλια και πέντα, οι Γερμανοί θα τα βάλουν στην πούγκα. Ζακίτα στον καθρέφτη, στο καθαρό γυαλί. Στο καθαρό γυαλί. Χρωστάς και στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονό και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο Στουρνάρας εδώ κάνει την μούγκα. Τα τραγούδι να σου πω, Αγγέλα να σ' αρέσει. Αγγέλα να σ' αρέσει. Που έχεις αγγελικό κορμί και δαχτυλίδι μέση. Αχ τη μούτρα, τη μούτρα, τη μούτρα και η φράντζα σαν κράνος μπροστά. Τα ταγέρ κοβουνε την κυλούμπα και ο Σόιμπλε στην καρεκλούμπα. Τη σκάλαν που ξεβαίνει, να ξεβαίνω κι εγώ. Να ξεβαίνω κι εγώ. Μα εις κάθε σκαλοπάτι δες πως τραβοπατώ. Μα εις κάθε σκαλοπάτι δες πως τραβοπατώ. Να τους διώξουν να πάνε να φύγουν, στα κομμάτια να πάνε μακριά. Μοναχοί τους στο τέλος να μείνουν, όπως μένανε πάντα παλιά. Να τους διώξουν να πάνε να φύγουν, στα κομμάτια να πάνε μακριά. Μοναχοί τους στο τέλος να μείνουν, όπως μένανε πάντα παλιά. Να τους διώξουν να πάνε να φύγουν, στα κομμάτια να πάνε μακριά. Μοναχοί τους στο τέλος να μείνουν, όπως μένανε πάντα παλιά. Να τους διώξουν να πάνε να φύγουν, στα κομμάτια να πάνε μακριά. Μοναχοί τους στο τέλος να μείνουν, όπως μένανε πάντα παλιά. Όπως μένανε πάντα από παλιά οι Γερμανοί μόνοι τους στην ιστορία, πάντα στο τέλος. Γιατί το λιοντάρι της Κύπρου ξύπνησε, το λιοντάρι της Κύπρου. Γιατί οι Κύπροι δεν είναι μουροχαβλάτοι όπως εμείς. Και φωνάζουνε φύε, φύε. Τώρα είπα σου όλη την αλήθεια. Ορκίζομαι το... Αγάπη μου, πρόκειται να σου ξαναπώ ψέματα. Δεν μπορώ να σε πιστέψω με το τίποτε, φύε! 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 Αναστασιάδη, φύε! Ο Γιωργάκης της Κύπρου βγήκε κι αυτός να παίξει το ξαφνιασμένο. Του βάλαν περίστροφο, φύε! Οι Ευρωπαίοι τον εκβίασαν, λέει κι αυτόν, αλλά όταν έδινε τις διαβεβαιώσεις ο... Θέλω με τον πλέον ξεκάθαρον και κατηγορηματικόν τρόπο να δεσμευτώ και δεσμεύομαι. Να και δεσμεύεσαι κιόλας. Προς τους Κύπριους συμπατριώτες μας, ναι. Αλλά και τους ξένους επενδυτές. Αλλά και ταυτόχρονα να στείλω σαφέστατα μηνύματα, ναι. Προς όλους τους αποδέχτες του εξωτερικού. Ότι δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Δεν του πέρασε από το μυαλό του. Πού να του πάει το μυαλό. Ο θα τον εκβιάζαν τώρα οι ξένοι με άτακτη χρεοκοπία. Πού το έχουν κάνει και εδώ. Τα ίδια μας κάναν, δεν το έχεις μάθει, δεν διαβάζεις καθόλου, δεν βλέπεις τηλεοράσεις. Πού να το φανταστεί και βγήκε καταστεναχωρημένο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πίστη μου στα όσα διακήρυκτα ήταν απόλυτα ειλικρινής. Και ήταν αυτό που διεκδίκησα και έδωσα μάχη μέχρι τέλους. Ανέλαβα
και αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου. Η λύση στην οποία καταλήξαμε δεν είναι σίγουρα αυτή που θέλαμε. Δεν το γνώριζε, κυρία μου. Δεν το γνώριζε. Ασφαλώς και το γνώριζε. Που κλαίει τώρα για τα προσυμφωνημένα. Αν δεν συμφωνήσουν με αυτό που θα υπογράψουν αργότερα, δεν τον τοποθετούν. Ούτε κάνουν εκβιασμούς έτσι κουτουρού. Πρόκειται περί διατεταγμένης υπηρεσίας και λαμβάνουν υπόψη βέβαια τις αντιδράσεις αργότερα. Σάββατο πήγε στο Eurogroup. Δεν ξέρει αυτό τι γίνεται το Σάββατο. Που είναι κλειστές οι τράπεζες. Γιατί το κάνα Σάββατο, πώς πας το Σάββατο. Πέφτει, το κάνουμε Τρίτη, Τετάρτη. Είναι όλη μια ευρωπαϊκή συμμορία. Και το κάνανε μετά από 15 μέρες από τις εκλογές, όπως κάνανε και τα ίμια στο Σιμίτι. Γιατί δεν έγιναν τα ίμια όσο ήταν ο Παπανδρέος στον Άσο που η χώρα ήταν η παρτάλια. Γιατί ποιος θα τα υπέγραφε μετά αυτά τα ίμια. Όταν βρουν αυτό που θα υπογράψει, τότε προχωρούνε. Πήγαινε ο Στασιάδης εκεί στο Ραδιομέγαρο, φτωχομπινεδιάρικα. Είναι ο δικός μας. Χόλιγουτ. Και βάλει μοβ γραβάτα, θυμάσαι. Οργανωμένο το έγκλημα, περιποιημένο, design. Είναι ανάγκη. Κοίτα. Ανάγκη εθνική και το βλέπεις και χαίρεσαι. Να ζητήσουμε. Λες να την πάθω ρε που στη χρεοκοπία. Από τους εταίρους μας. Κοίτα τι ωραίο το οποίο. Ένωση. Η λύση στην οποία καταλήξαμε. Λες τώρα τι φτωχοποιημένη. Και μηχανισμού στήριξη. Έχουμε τη θάλασσα και έχει την κάσα από πίσω που πάει. Έχω ήδη δώσει. Μα τώρα συγκρίνεται. Δεν πες μα συγκρίνεται. Οι εταίροι μας θα συμβράνουν αποφασιστικά. Εικόνα παίζει μεγάλο ρόλο. Θα το πω, κυρία μου, νωρίς τώρα. Πόσο μαλάκας λαός είμαστε εμείς. Πόσο μαλάκας λαός είμαστε εμείς. Το τα μάθατε, έτσι. Δεν πέρασε το νομοσχέδιο στην Κύπρο. Είπαμε όχι όλοι. Το νομοσχέδιο δεν πέρασε στην Κύπρο. Είπανε όχι όλοι. Όλοι. Βγήκε η απόφαση όλοι. Τώρα θα δουν τα κάνουν. Θα πάρουν και οι Ρώσοι της τράπεζας. Το ξέραν, όλοι το ξέρανε. Βεβαίως τα ξέρανε. Το γνωρίζαμε από πολύ νωρίς, στις 18 Ιανουαρίου. Μπράβο, ακόμα νωρίτερα. Για όλες τις καταθέσεις, Μιχάλη, γιατί λέγανε ότι θα πάνε μόνο στις Ρώσικες καταθέσεις και τα λοιπά. Όχι, όχι, για όλες τις καταθέσεις. Από τις 18 Ιανουαρίου γνωρίζανε ότι θα κοπούν οι καταθέσεις. Και όπως τονίζει παρακάτω, δεν υπάρχει αμφιβολία λίγο εναντίον. Το ξέρανε, αλλά και ο λαϊκιστής σύμφωνα με τη γνώμη των κυβερνηστών. Κυβερνητές είναι όλα τα παπαγαλάκια αυτά και τα πουλημένα πρόσωπα όσα εξ αυτών από το χώρο της δημοσιογραφίας, τα οποία έχουν ταχθεί σε μια γραμμή υποταγής της κυβέρνησης Μέρκελ που κυβερνάει τη χώρα. Το έλεγε λοιπόν τότε και ο λαϊκιστής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε ότι όσο έχετε βάλει λεφτά στις τραπέζες Κύπρου, τραβήξτε τα τώρα. 20 Δεκεμβρίου. Φροντίστε να φύγουν τα λεφτά σας από εκεί. Αλλιώς. Μήπως σας χαίρεσαι, εγώ το λέω και μήνες τώρα. Μα γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, κάνε τίποτα, πάτε τα το όσο μπορείτε πριν πληρωθούν. Πάρτε τα. Εξαφανιστείτε με τα χρήματά σας, γιατί δεν πρέπει να τα δείτε ποτέ. Δεν είναι προφήτες. Να σου πω έτσι όπως έχει γίνει. Δεν είναι προφήτες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία λοιπόν ότι γνώριζε και γνώριζε πριν πάει. Και τώρα στέλνει μηνύματα πίσω ο Αναστασιάδης στη ΜΕΕ και του είπε: δεν θα περάσουν τα μέτρα αυτά. Ο Σόιμπλε το αρνείται βέβαια και λέει. War das eigentlich Ihre Idee, an die privaten Sparkonten der Zyprioten ranzugehen? Nein, das war die Position der Bundesregierung und des Internationalen Währungsfonds, dass wir den wesentlichen Teil der Mittel, die für die Sanierung der Banken notwendig sind, von den Eigentümern und den Gläubigern der Banken, das sind die Anleger, bekommen müssen. Aber natürlich hätten wir die Einlagensicherung respektiert, die wir die Konten bis zu 100.000 gesichert. Aber diejenigen, die kein Bail-in wollten, das war die zyprische Regierung, auch die Europäische Kommission, δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω το Σόιμπλε προσωπικά. Εγώ ζω επικίνδυνα. Εμπιστεύομαι το Μέγκα. Θέλω να ζήσω τα άκρα μου, κυρία μου. Η απόφαση στο Eurogroup να σημειώσουμε ότι έχει ληφθεί ομόφωνα. Και ο Μίκης Θοδωράκης μέσα από το νοσοκομείο που βρίσκεται περαστικά του, του ευχόμαστε, αναρωτιέται η κυβέρνηση της Ελλάδας θα πάει με την Κύπρο ή με την Ευρώπη. Τώρα όλα αυτά στην Κύπρο. Τώρα.